εκ μέρους των χιλιάδων νοσοκομειακών γιατρών της χώρας που σήμερα με αποφάσεις τους σε ολόκληρη την Ελλάδα συμμετέχουν στην απεργία, απευθύνουμε αγωνιστικό χαιρετισμό στους χιλιάδες απεργούς που πλημμύρισαν τους δρόμους και τις πλατείες και κάνουν αυτή τη μέρα μέρα πραγματικής ελπίδας και προοπτικής για όλο το λαό. Για το λαό που αγωνιά για την επιβίωση, για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους που δυσκολεύονται να πάνε στο σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα, για όλους εκείνους που δεν ξέρουν θα μπορούν να ανάψουν το καλοριφέρ το χειμώνα. Ελπίδα και προοπτική για να μην συμβιβαστούμε με συνθήκες και όρους ζωής του 1950, ενώ σήμερα είμαστε στο 2022 και ενώ παράγεται αμύθιτος πλούτος από τη δουλειά των εργαζομένων, αλλά καταλήγει σε ελάχιστα χέρια που κερδίζουν στην πλάτη μας χρόνια τώρα και τώρα πάλι μας ζητούν να κάνουμε οικονομία και να βάλουμε πλάτη για το καλό της πατρίδας δήθεν. Οι νοσοκομειακοί γιατροί, εκτός όλων των άλλων, βάζουμε αυτές τις μέρες στην αιχμή του απεργιακού αγώνα και την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου που έφερε στη διαβούλευση η κυβέρνηση και αφορά σαρωτικές αλλαγές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Με λίγα λόγια, όσα ξέραμε για τα δημόσια νοσοκομεία, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, αλλάζουν δραματικά. Και πραγματικά, η εφάνταστη απεικόνηση, σαν το χάρο με το δρεπάνι της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας της κυρίας Γκάγκα στα γιγαντοπανό που κρεμάσαμε σε όλα τα νοσοκομεία προχτές στην Αθήνα, αντανακλά πλήρως αυτή την πραγματικότητα. Έρχονται λυσασμένοι να κουρέψουν ό,τι απέμεινε από το λαιλατημένο λαϊκό εισόδημα με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Με λίγα λόγια, στείνουν αδιαπέραστο τείχος στα νοσοκομεία για όποιον δεν έχει λεφτά στην τσέπη. Ρίχνουν για μια ακόμη φορά το λαό και τους ασθενείς βορρά στα ιδιωτικά μεγαθύρια της υγείας. Τι λένε ξεδιάντροπα, κοροϊδεύοντας και τους γιατρούς και το λαό? Αν θέλεις να χειρουργηθείς, για παράδειγμα, αυτό δεν μπορεί να γίνει το πρωί. Δεν μπορεί να γίνει στην πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί ο χρόνος δεν φτάνει. Προηγούνται τα επίγοντα. Έλα το απόγευμα, πλήρωσε τους γιατρούς από την τσέπη σου ή πήγαινε σε κάποια ιδιωτική κλινική να κάνεις τη δουλειά σου, πάντα φυσικά με το αζημίωτο. Τι λένε στους γιατρούς? Είσαι καλός, είσαι ικανός και έξυπνος, σου αξίζει καλύτερη αμοιβή. Τέρμα η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στο δημόσιο. Τρέξε στην πιάτσα να βρεις πελατεία, εκμεταλλεύσου τον πόνο και την ανάγκη του αρρώστου και βγες στο ιδιωτικό επάγγελμα να βγάλεις λεφτά. Λένε δηλαδή στους ασθενείς, δεν προσλαμβάνω αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, προσωπικό καθαριότητας για να μπορούν να λειτουργούν πλήρως οι υποδομές των χειρουργείων στα νοσοκομεία, δεν αυξάνω τη χρηματοδότηση στα νοσοκομεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά σου δίνω τη δυνατότητα να πληρώσεις για να χειρουργηθείς έγκαιρα, λες και όποιος έχει λεφτά δεν ξέρει που πρέπει να πάει για να κάνει τη δουλειά του. Τι λένε στους γιατρούς? Δεν εφαρμόζουν τις αμετάκλητες, τις τελεσίδικες αποφάσεις των δικών τους δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, που λένε ότι οι μισθοί μας πρέπει να γυρίσουν στα επίπεδα πρώτων περικοπών του 2012. Αλλά αν θέλεις παραπάνω λεφτά, αν θέλεις αξιοπρεπή διαβίωση, ψάξε για πελάτες και άρμεξε την τσέπη των ασθενών. Αν είναι να βγάλουν καμιά απεργία παράνομη και καταχρηστική, τα ξέρουν και τα υπολείπτονται τα δικαστήρια και τους θεσμούς και την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν είναι να μας γυρίσουν τίποτα δεδουλευμένα και να μας επαναπροσαρμόσουν τους μισθούς, αν είναι για τα δικά μας δικαιώματα, σφυρίζουν κλέφτικα. Λοιπόν, τους λέμε όχι. Η πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών, οι γιατροί που κοιτούν τους ασθενείς στα μάτια και όχι στην τσέπη, δεν πρόκειται να γίνουμε κοράκια. Απεργούμε σήμερα και διεκδικούμε καλύτερους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς μας στα πρώτων περικοπών επίπεδα και ακόμα παραπάνω δεδομένης της σαρωτικής ακρίβειας στα βασικά αγαθά και του πληθωρισμού που καλπάζει. Απεργούμε και διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και στις δομές υγείας, μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διεκδικούμε ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά και χορήγηση του επιδόματος ανθυγινής εργασίας. Απεργούμε και διεκδικούμε να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοί μας επικουρικοί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, όπως και να επιστρέψουν στη δουλειά οι χιλιάδες υγειονομικοί που βρίσκονται σε πάνω από ένα χρόνο αναστολή εργασίας με αυτά τα απαράδεκτα μέτρα της κυβέρνησης. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης,
χαρακτήρισε χυδαιότητα την αναπαράσταση της κυρίας Γκάγκα ως δρεπανοφόρο χάρο στα πανό της Ομοσπονδίας μας. Γι' αυτό έδωσε εντολή την ίδια μέρα να κατέβουν όλα τα πανό από τα νοσοκομεία. Στην πραγματικότητα, δεν ενοχλείται από την αισθητική της απεικόνησης. Ενοχλείται από το περιεχόμενο, από τα μηνύματα και τα συνθήματα αυτής της απεργιακής μάχης και από το πλαίσιο πάλης απέναντι και σε αυτό το νομοσχέδιο Λεμιτόμο. Ενοχλείται γιατί η πλειοψηφία των νοσοκομιακών γιατρών δεν κοιτάει πώς να λαϊλατήσει την τσέπη των ασθενών, αλλά διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς. Ενοχλείται που δεν βρίσκει ανάμεσά μας χειροκροτητές της πολιτικής του. Δεν ταιριάζει, μας είπε, ούτε σε συνδικαλιστές, ούτε σε γιατρούς, αυτή η αναπαράσταση και αυτό το πανό. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, μαθήματα εμείς δεν δεχόμαστε από σας που εχθρεύεστε το συνδικαλισμό και θέλετε να καταργήσετε τα συνδικάτα, ούτε μαθήματα συμπεριφοράς ιατρού, διότι εμείς κοιτάμε τον ασθενή στα μάτια και όχι στην τσέπη. Και να πούμε και κάτι άλλο στον Υπουργό, γιατί ίσως δεν το έχει καταλάβει καλά. Χιδεότητα, κύριε Πλεύρη, είναι να περιμένεις στις λίστες αναμονής της ντροπής για ένα χειρουργείο 1,5 και 2 χρόνια και να έρχεσαι εσύ, κύριε Πλεύρη, και να λες αυτόν που περιμένει 2 χρόνια ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του άμα βγάλει λεφτά από την τσέπη του. Χιδεότητα, κύριε Πλεύρη, είναι να βρεθεί κανείς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να περιμένει 10 ώρες για να εξεταστεί και να νοσηλεύεται σε ράτζιο. Αυτή είναι η χιδεότητα, κύριε Υπουργέ. Κατανοούμε πλήρως την ενόχλησή τους, αλλά λυπούμαστε πολύ, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά και μαχητικά, με οδηγό και τους πρόσφατους νικηφόρους αγώνες που έδωσαν εργαζόμενοι και σε άλλους κλάδους. Στην Κόσκο, στην eFood, στους οικοδόμους, εκεί που κάθε μέρα παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, εκεί που τα βάζουν πραγματικά με θεούς και δαίμονες, εκεί που δείχνουν πραγματικά ποιος είναι ο δρόμος του αγώνα και των διεκδικήσεων και ο δρόμος της νίκης για τους εργάτες. Κλιμακώνουμε τον αγώνα. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το νομοσχέδιο έκτρωμα. Αυτό το νομοσχέδιο ούτε βελτιώνεται, ούτε φτιάχνεται με κανένα τρόπο. Μόνο πετιέται στα σκουπίδια. Θα συνεχίσουμε με νέα απεργία, αν τολμήσουν να το φέρουν για ψήφιση στη Βουλή. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Γεια σας.